Σκόπελος έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα ακόμα για να μπορέσει να αξιοποιήσει. Έχει πολύ δρόμο να τρέξει. Έχει ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης σε κάθε γωνιά της, την οποία ουσιαστικά μέχρι τώρα τη στηρίζει το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι εσείς είστε αυτοί που δίνετε τη δυναμική σε έναν πανέμορφο τόπο. Οπότε, όπως συνεργαζόμασταν τόσο καιρό με όλους εσάς, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε έχοντας φυσικά και τη στήριξή σας, η οποία ήταν έκδηλη μέσα από την εκλογική διαδικασία, και την επόμενη περίοδο για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να βάλουμε την Σκόπελο σε μια στράτα σημαντικής ανάπτυξης που θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για όλους. Ξέρετε, όλα αυτά που πετύχαμε, τα πετύχαμε μέσα από μια αποκοινή μας συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, με τους πολίτες, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, το Δήμο, την Περιφέρεια. Όλοι μαζί συνεργαστήκαμε, γιατί οι έννοιες είναι και οι ανησυχίες είναι κτήμα όλων. Δεν υπάρχει κάποιος που νοιάζεται περισσότερο ή λιγότερο. Υπάρχουν κάποιοι που ενδιαφέρονται ίσως περισσότερο, αλλά ουσιαστικά όταν κάνουμε το καλό, όλοι προστρέφουν και βοηθάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θα κάνουμε και την επόμενη περίοδο. Άρα, όπως πορευθήκαμε όλοι μαζί, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να πορευόμαστε όλοι μαζί και κατά τη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και είμαι αισιόδοξος ότι το πετύχουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν όλοι μαζί όπως πορευόμασταν, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Πάμε δυναμικά λοιπόν για την Κυριακή στις 25 Ιουνίου, με έργο και όραμα για τη Μαγνησία, με έργο και όραμα για τις Βόρειες Κοράδες. Κάναμε πολλά, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα, όχι μόνο γιατί μπορούν, αλλά γιατί το αξίζουν οι Βόρειες Κοράδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε όλοι μαζί για την Κυριακή. Τις επόμενες ημέρες, νέο κλιμάκιο έρχεται στα νησιά μας. Την Πέμπτη θα είναι στη Σκόπελο, 7 η ώρα στη Σκόπελο. Ο κύριος Λούμπης, ο κύριος Μαραβέγιας, ο κύριος Κουχώρος, η Εύη Αντωνίου. Και η Ουρανία. Ναι. Ουρανία, από δεν πάμε πολύ στην Ουρανία. Στη Σκόπελο. Ο πρόεδρος της ΔΕΠ, ο κύριος Αθανασάκης, 7 η ώρα. Στο Δημοτικό Καφενείο. Κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Όλοι είπαμε για γλώσσα, να τους οπλάσουμε. Ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τι γίνεται με την σποραδική συγκοινωνία? Άκουσα ότι το Δελφίνι ενδεχομένως να πάρει τη γραμμή και η γλώσσα θα μείνει ακόμα μια φορά έξω. Έχετε κάποια πληροφόρηση, κάτι να μας πείτε πάνω σε αυτό το θέμα? Ναι. Γιατί περάσαμε ένα τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυτός δυσάρεστο για αυτή τη μεριά, από ό,τι ξέρω. Αν γίνει και αυτό. Ο διαγωνισμός που έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή θα είναι στον αέρα μέχρι 23 του μηνός. Μέχρι 23 τρέχει ο διαγωνισμός. Μέχρι τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο, υπάρχουν διαργασίες για να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον. Αν γνωρίζω καλά τον αριθμό των θέσεων που έχει το Δελφίνι, δεν αντιστοιχεί στην προκήρυξη. Νομίζω ότι στην προκήρυξη είναι μέχρι 250 θέσεις. Είναι μικρότερο το Δελφίνι, αν μιλάμε για το ίδιο σκάφος. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά όσον αφορά τους προορισμούς, έχει δηλωθεί το νησί. Μιλήσαμε με το Υπουργείο και μόλις δηλωθεί ο ανάτοπος, θα γίνουν εκ νέου συζητήσεις για το σε ποιο μέρος θα δένει του νησιού, σε ποιο λιμάνι ή και σε δύο λιμάνια. Αυτό το επικοινωνήσαμε και σήμερα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, με την αρμόδια διεύθυνση. Οπότε, μόλις βγει ο ανάδοχος, θα κάνουμε μια συζήτηση εκ νέου μαζί του για να προσδιορίσει τα δρομολόγια. Άρα, μέχρι τώρα θα περνάει από το λιμάνι, χωρίς να αναφέρει από το νησί, χωρίς να αναφέρει σε ποιο λιμάνι θα θέσει. Και μόλις βγει ο ανάδοχος, θα συζητήσουμε μαζί του για να δρομολογηθεί, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία υστέρηση ως προς την προσέγγιση, να καλύπτεται και η γλώσσα, να καλύπτεται και, και η χώρα. Υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε ανάδοχο, Μέχρι τώρα είναι φιλολογικής φύσεως το ενδιαφέρον. Δεν έχει αποτυπωθεί, δεν έχει καταθέσει κανείς τα χαρτιά του. Αλλά συνήθως στην Ελλάδα όλοι τα χαρτιά τα καταθέτουν στο τέλος. Στις 23 λίγοι ακόμα είναι αρκετά νωρίς για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του. Οπότε το παρακολουθούμε, ελπίζουμε να
να βρεθεί ενδιαφερόμενος, άλλωστε η επιχορήγηση νομίζω είναι κοντά στις 600.000. Δεν είναι μια ευκαταφρόνητη επιχορήγηση, η οποία θα έρθει να καλύψει σημαντικά, αλλά επειδή αυτή η επιχορήγηση δεν είναι ευκαταφρόνητη, θα υπάρχει αντίστοιχη συζήτηση με τον ανάλογο για να προσαρμόσει τις ανάγκες των νησιών μας και των περιοχών τα δρομολογία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η γλώσσα μέσα. Να το δούμε. Θα το παρέξουμε πάντως. Ανάλογα το μετερίζει που θα βρίσκει το καθένας, πρόεδρε. Δεν ξέρουμε πού θα βρισκόμαστε. Η αίτηση ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για την νησιωτική σύνδεση από το πευκή για τα νησιά. Γιατί και αυτό δεν ήταν πριν από ένα διάστημα στο τραπέζι. Και ακούμε ακριβώς ότι είναι όλα σε σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε ακριβώς να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ώστε και η γλώσσα να είναι μέσα στον προγραμματισμό. Εύχομαι να μην δούμε το ίδιο έργο που είχαμε δει το 2003, που δεν είχαμε καράγια στη γλώσσα. Αλλιώς πώς θα αρχίσει ο μεγάλος αγώνας μεταξύ από τη γλώσσα και από το νέο κλίμα. Δεν έχουμε τίποτα με τη Σκόπελα, είμαστε όλοι σκοπελίτες. Αλλά εύχομαι να μην δούμε, να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Με το 2003, μετά από 20 χρόνια, να καταλαβαίνουμε προβλήτες και καράγια. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Το 2000 είχε βγάλει τότε στο Πασό που ήταν απάνω για πρώτο λιμάνι να γίνει σε όλα τα νησιά, σε όλη την επικράτεια. Σε όλα τα νησιά. Είχε πει και τότε το 2000, το 1998, πρώτο λιμάνι ποιο θέλετε να βάλετε σε κάποιο νησί, σε όλα τα νησιά. Και βάλανε τη Σκόπελο πρώτο λιμάνι. Τη γλώσσα την έχουν παράτη. Ψαράδικο, καταφύγιο Ψαράδου. Σε αυτό όμως τι γίνεται εδώ, και αυτό και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλο τον καιρό που είπε και ο Παναγιώτης, το 2003 υπήρχε πρόβλημα. Έχουμε δουλέψει τα master plan, το ξέρει και η Δημοτική Αρχή, για να αναβαθιστούν. Το χειμώνα δεν υπάρχει κανένα λεωφορείο Σαββατοκύριακο και υπάρχουν δύο λεωφορεία, δύο γραμμές τις καθημερινές. Εγώ βρέθηκα μέσα στο καράβι Σαββατοκύριακο να κατέβω στη Σκόπελο και τελικά πήγα λόγισο για να επιστρέψω γλώσσα να πάω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν είναι στην εποχή μας το 2023, δεν είναι κατά. Ναι, έχει γίνει κάποια προσφορά για λεωφορεία, ρε Χρήστο, τώρα. Ο Δήμος έκανε κάποια προσφορά. Δεν ξέρω τι έκανε ο Δήμος, εγώ ξέρω τι έγινε αυτή η προσφορά. Τι γίνεται στην πραγματικότητα. Είχαμε λεωφορεία το χειμώνα, Σαββατοκύριακο. Γερόνομαι 40 με 45 ευρώ ταξί από Σκόπελο για να πάμε το... Δεν συμφέρει το λεωφορείο, υπάρχει ο Δήμος που έκανε με 38 τον Αύλο και 38, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει οικονομικά. Να το πούμε αυτό ξανά. Η δημοκρασία που είναι δύο λεωφορεία να Θέλει κάποιος να ζούμε σε δεκάτες. Η τελευταία συζήτηση ήμουν παρόν με τον Δήμαρχο και είπε ότι είναι σχεδόν έτοιμα για μια υπογραφή. Είναι κατά παραμύθι ή να έχουν μια αναμονή. Διότι καταλαβαίνουμε ότι οι ανάγκες μεταφοράς αυξηθήκανε, τα καράβια μεγάλα δεν μπαίνουν στο λιμάνι, σωστό. Δεν καθάρισε το λιμάνι ποτέ, σωστό. Αλλά να περιμένουμε κάτι ή να μην περιμένουμε. Όχι, θα περιμένουμε σίγουρα. Έστω και το 2002. Που δεν περνούσε το σκιάθος, δεν το χώραγε, ήταν απατή τα νερά και ήταν υπακαιμός, έγιναν οι κινητοποιήσεις, μπήκε το σκιάθος και δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα μας εξυπηρετεί. Και να είναι καλά και οι εφοπλιστές που μας στηρίξαν. Τώρα λοιπόν, του χρόνου δεν θα έχουμε κανένα καράβι. Ετοιμαστείτε για αγώνες. Εντάξει, θα μεριμνήσουμε να μην φτάσουμε εκεί, αλλά είναι εύλογη η ανησυχία, δεν το συζητώ. Είναι εύλογη κύριε Υπουργέ, γιατί και τότε με την ίδια Δημοτική Αρχή που είναι σήμερα θα πάθαμε αυτή τη ζημιά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε μπροστά μας τις εθνικές εκλογές. Ο Δήμος είναι μόνο τη Σκόπελο, το λιμάνι της Σκόπελο, δεν το πρότεινε η κυβέρνηση. Ο Δήμος μπορούσε να βάλει λοιπόν και το λιμάνι της γλώσσης. Θα πάμε τώρα μπροστά.
για να έχουμε ένα θετικότερο αποτέλεσμα στις εκλογές της 25ης Ιουλίου και μετά δύο φορές έχει χτυπήσει ο ίδιος ΣΑΕΚ στο Ολυμπιακό. Τέτοιο σαμποτάζ. Λοιπόν, οπότε εγώ από την πλευρά μου, πέραν της των θερμότερων ευχαριστειών μου για τη στήριξη στην παράταξη και φυσικά για τη στήριξη σε όλους τους υποψηφίους και σε μένα ειδικότερα, θέλω απλώς να σας ζητήσω να μην χαλαρώσουμε καθόλου όπως είμαστε τώρα. Είμαι τώρα δύο μέρες στο νησί. Βρισκόμαστε όλοι σε ευρύγωση, όλοι στα στελέχη της παράταξης, έτσι ώστε την Κυριακή να έχουμε αποτέλεσμα καλύτερο από ό,τι είχαμε την Κυριακή της 21ης Μαΐου. Είμαι σίγουρος ότι θα κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε, η παρουσία σας εδώ το υποδηλώνει αυτό ξεκάθαρα και θέλω ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Να είμαστε όλοι καλά και με δύναμη να κάνουμε καλά.